Σε μια ακόμα αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να προχωρήσει αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκτοξεύοντας τις δόσεις των δανείων και στη χώρα μας. Θα είναι η τρίτη αύξηση από τον Ιούλιο, όταν το επιτόκιο αυξήθηκε στο 0,5%, το Σεπτέμβριο ανέβηκε στο 1,25% και αύριο αναμένεται να αγγίξει το 2%. Η επερχόμενη αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επηρεάσει και τα επιτόκια των δανείων των ελληνικών οικογενειών και των ελληνικών επιχειρήσεων θα είναι κατά πάσα πιθανότητα όχι 0,75 αλλά πιθανότητα θα είναι παραπάνω. Η δόση ενός μέσου στεγαστικού δανείου ύψου 100.000 ευρώ με μέσο αρχικό επιτόκιο 3% και διάρκεια αποπληρωμή στα 15 χρόνια θα αυξηθεί από τα 696 ευρώ το μήνα στα 733 ευρώ με την αύξηση να αγγίζει τα 37 ευρώ μηνιαίως. Αναμένεται να επιβραδύνει κυρίω τα στεγαστικά δάνεια καθώς η ε, ύπαρξη του Ταμείου Ανάκαμψης και αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ανάχωμα στη συνέχιση της πιστοδοτικής ικανότητας των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις. Ο πληθωρισμός καίει την Ευρωζώνη, που σύμφωνα με τη Γιούροστα το Σεπτέμβριο έφτασε στο 9,9%. Στόχος όμως για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι να μειωθεί στο 2%. To to Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, τους επόμενους μήνες αναμένεται και νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.